pod.gr. Ημερολόγια αποστολών. Το pod.gr δίνει το μικρόφωνο στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Είμαι ο Αχιλλέας Τζέμος και μόλις γύρισα από τη Μοσούλη του Ιράκ, την πόλη που προσπαθεί να αναγεννηθεί από τις τάχτες της. Εργάζομαι με τους γιατρούς χωρίς σύνορα ως συντονιστής πεδίου. Ξεκινάμε τη διήγηση από τα τέλη του Μαρτίου του 2021, όπου φτάνω στο Ιράκ για πρώτη φορά. Περνάω τον έλεγχο διαβατηρίων και μπαίνω στο αυτοκίνητο των γιατρών χωρίς σύνορα που με περιμένει για να με πάει στο ξενοδοχείο που θα περάσω 2 εβδομάδες καραντίνα. Είναι 4 το πρωί και εντυπωσιακά μεγάλη λεωφόρος που οδηγεί από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης είναι τελείως άδεια. Κάτι που την κάνει να φαίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή. Με όμορφα διαχωριστικά κατά πράσινα παρτέρια και βελούδινη άσφαλτο. Μισονισταγμένος όπως είμαι, αναρωτιέμαι αν μπήκα σε λάθος πτήση και έφτασα σε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ή αν όντως έχω έρθει στο Ιράκ τον ατελείο των πολέμων. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ξυπνώ απότομα αφού το αυτοκίνητο πέφτει σε μια λακκούβα στα κρατήρα και επανέρχομαι στην πραγματικότητα. Αμέσως μετά ξεκινούν ατελείωτα σημεία ελέγχου με τεθωρακισμένα οχήματα και βαριά οπλισμένους στρατιώτες με το δάχτυλο σε σκανδάλι, λες και περιμένουν επίθεση από λεπτό σε λεπτό. Επόμενο βήμα είναι το ταξίδι μου από τη Βαγδάτη στη Μοσούλη με το αυτοκίνητο. Πρέπει να διασχίσω το μισό Ιράκ, από νότο προς βορρά, σύνολο 400 χιλιόμετρα. Το ταξίδι διαρκεί 6-7 ώρες, αλλά μοιάζει σαν να είναι 15, αφού το τοπίο είναι μονότονο, με ατελείωτες επίπεδες εκτάσεις και κάποια σκόρπια σπίτια εδώ και εκεί. Τελικά, φτάνουμε έξω από τη Μοσούλη. Για να μπούμε στην πόλη, περνάμε ξανά από συνεχόμενους ελέγχους και μέλη των σωμάτων ασφαλείας ανοίγουν τα πόρμπαγκάζ. Ψάχνουν τις αποσκευές, κοιτάζουν με καθρέφτες κάτω από τα αυτοκίνητα και τσεκάρουν τα έγγραφα των επιβατών. Έχουν περάσει 5 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης, αλλά ο κίνδυνος, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει περάσει ακόμα. Μπαίνοντας στη Μοσούλη, έχω το πρόσωπό μου κολλημένο στο παράθυρο του αυτοκινήτου. Για κάθε 3-4 κτίρια αντιστοιχεί ένα που είναι τελείως κατεστραμμένο. Ενώ στα περισσότερα φαίνονται σημάδια από ρηπές πυροβόλων όπλων μεγάλου διαμετρήματος. Τέλεια σχηματισμένες ολοστρόγγυλες τρύπες πάνω στους τοίχους. Κάποια, λίγα, είναι φρεσκοβαμμένα και οι τρύπες έχουν κρυφτεί κάτω από στρώσεις μπογιάς. Διασχίζοντας τον Τίγρη ποταμό που χωρίζει την πόλη στα δύο, δίπλα μας έχουμε το άλλοτε καμάρι της Μοσούλης, το ιατρικό κέντρο Αλσίφα, ένα γιγαντιαίο συγκρότημα 112 κτηρίων που κάποτε στέγασε το κεντρικό νοσοκομείο με ευτικές και ογκολογικές κλινικές, εργαστήρια και κατοικίες για το ιατρικό προσωπικό. Το Ισλαμικό κράτος είχε εγκαταστήσει εκεί το αρχηγείο του και χρησιμοποιούσε τα εργαστήρια για την κατασκευή βομβών. Κατά τη διάρκεια των μαχών, τα κτίρια επέστησαν τεράστιες ζημιές και τα λίγα που έχουν μείνει όρθια είναι ακόμα παγιδευμένα με κριτικούς μηχανισμούς. Το θέαμα αυτών των τεράστιων κτιρίων, που μοιάζουν σαν να έχουν ισοπεδωθεί κάτω από την πότα ενός γίγαντα, είναι τόσο έντονο που με μαγνητίζει ακόμα και αν δεν το θέλω. Ακόμα και ο αέρας μοιάζει βαρύς. Δυσκολεύομαι να πάρω ανάσα. Πώς να περιγράψω τι νιώθω αντικρίζοντας ένα τέτοιο θέαμα? Λύπη και μόνο λύπη. Και ένα αίσθημα ματαιότητας για την καταστροφή που αφήνει πίσω του ένας πόλεμος. Και για τα τραύματα, ψυχικά και σωματικά, που αφήνει στους ανθρώπους. Κάθε πόλη είναι οι άνθρωποι της. Και αν με ρωτάς πώς είναι σήμερα οι άνθρωποι της Μοσούλης, θα σου πω ότι είναι ακόμα τραυματισμένοι. Άνθρωποι έχουν καταπλακωθεί από κτίρια λόγω βομβαρδισμού, έχουν πατήσει νάρκες ή έτυχε να σηκώσουν το λάθος αντικείμενο που έχει παγιδευτεί με κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό. Τραυματισμοί τέτοιου τύπου απαιτούν πολύπλοκες και μακροχρόνιες θεραπείες, με χειρουργία, πιθανούς ακροτηριασμούς, φυσιοθεραπείες, προσθετικά μέλη. 5 χρόνια μετά την απελευθέρωση της πόλης, ακόμα δεχόμαστε ασθενείς που είχαν τραυματιστεί τότε και παλεύουν να ξανακερδίσουν έστω ένα κομμάτι της ζωής τους. Όπως ο Άχμεντ, ένας 50χρονος ασθενής μας, που γνώρισα πριν λίγες μέρες, ο οποίος μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία από το 2016. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ισλαμικό κράτος επιτέθηκε στο σπίτι του. Ένα βλήμα τον χτύπησε στο πόδι και το διέλυσε, αφαιρώντας μέρος της σάρκας και του οστού.
Τότε του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία. Έτσι σώθηκε. Η πληγή στο πόδι του όμως μολύνθηκε και εξελίχθηκε σε οξία οστεομυελίτιδα, μια φλεγμονή του οστού που οδηγεί σε νέκρωση και πιθανή σιψεμία. Η θεραπεία είναι εξαιρετικά αργή και πολύπλοκη. Ο Άχμετ πρέπει να κάνει μια σειρά από χειρουργικές επεμβάσεις, να του γίνει μεταφορά οστού για να συμπληρωθεί το κομμάτι που λείπει, να μείνει για μεγάλο διάστημα σε πλήρη απομόνωση και σε περιβάλλον αυστηρά αποστηρωμένο και να ακολουθήσουν μήνες φυσιοθεραπείας. Όλα αυτά τα παρέχουμε στο Ορθοπαιδικό Χειρουργικό Κέντρο Αποκατάστασης Αλ-Ουάχντα των γιατρών χωρίς σύνορα. Αλλά ο δρόμος προς την επανένταξή του θα είναι δύσκολος και ανηφορικός. Το πόδι του θα το φτιάξουμε, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουμε να πουλώσουμε το ψυχικό του τραύμα. Τη στιγμή της επίθεσης, στο σπίτι βρισκόταν η γυναίκα και τα τρία παιδιά του. Μόνο ο Άχμετ επέζησε από εκείνη τη μέρα. Αυτή είναι η τρίτη φορά που βρέθηκα σε αποστολή στη Μοσούλη. Κάθε φορά που επέστρεφα, η πόλη είχε αλλάξει και λίγο, προς το καλύτερο. Μιλώντας με τους ντόπιους, ακούω λόγια συγκρατημένης αισιοδοξίας, αλλά και επιφυλακτικότητας. Είναι μια καλή περίοδος αυτή, μου λένε. Δεν ξέρουμε όμως πόσο θα κρατήσει, οπότε ας κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, ώστε να είμαστε πιο δυνατοί όταν έρθει η επόμενη κρίση. Αυτό είναι το πνεύμα της Μοσούλης. Ένα πνεύμα που πάλεται συνεχώς μαζί με τους ανθρώπους της, όπως ο Άχμετ, που συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ήταν τα ημερολόγια αποστολών. Ένα podcast με τις ιστορίες των γιατρών χωρίς σύνορα από την πρώτη γραμμή. Όποιος θέλει να ενισχύσει το έργο τους, μπορεί να επισκεφθεί το msf.gr/donate. Ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε κι άλλα επεισόδια, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.